Είμαστε εδώ να μιλήσουμε για την πλατεία ελευθερίας. Γενικά ένα θέμα νομίζω που αρκετά επίκαιρο, πάει πολλά χρόνια, υπάρχουν πολλές απορίες. Ο λόγος που σε προσέγγισα εσένα για να συζητήσουμε το θέμα είναι επειδή ένας άνθρωπος, είσαι αρχιτέκτονας πρώτα απ' όλα, έχεις άποψη για το θέμα. Επίσης είσαι στην Κρητική Επιτροπή του Διαγωνισμού για την πλατεία ελευθερίας και είσαι πλέον και μέλος του ΕΤΕΚ. Εμπλάκηκα με το θέμα της πλατείας ελευθερίας ήδη από το 2003 που ξεκίνησε η Κρητική Επιτροπή να δουλεύει. Εκπροσωπούσα τότε το Σύνδεμο Πολυμηχανικών και Αρχιτεκτόνων. Υπήρχε μια 9 μελής επιτροπή. Οι 7 ήταν αρχιτέκτονες από τις οργανώσεις. Είχαμε 2 που ήταν εκτός Κύπρου. Ήταν ο Δήμαρχος και το Τμήμα Αρχαιοτήτων μαζί με τις υπηρεσίες του κράτους για υπολοδομία και δημόσια έργα. Όμως, εξεγίνησε από το 1999 η υπόθεση για το διαγωνισμό του ΤΟΝ, ο οποίος, να σημειώσουμε, ήταν ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός που είναι στην Κύπρο. Το 99 το Υπουργείο αναφάσισε ότι να προχωρήσει στο διαγωνισμό με έναν budget 3.800.000 λίρες τότε. Ακολούθως το 2003 οριστήκαμε εμείς σαν επιτροπή. Το 2004 αρχίσαμε τις εργασίες, το 2005 βγήκαμε στο διαγωνισμό, που το 2005 πήγαμε στο 2007 όταν επιτέλους είχαμε βρει τον νικητή του διαγωνισμού που ήταν το γραφείο της Ζάχα Χαντίτ, έναν διεθνές γραφείο. Η Ζάχα Χαντίτ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μια από τις διασημότερες αρχιτέκτονες στον κόσμο. Έπιασε βραβεία Πρίτσκιν που για εμάς τους αρχιτέκτονες θεωρείται το Όσκαρ της αρχιτεκτονικής. Είναι άτομο που συζητείται πολύ, δούλεψε σε όλο τον κόσμο. Ήταν τιμή μας τέλος πάντων που κέρδισε τον διαγωνισμό στην Κύπρο. Το 2007, όταν έγινε δημόσια παρουσίαση, ξεκινήσαμε να μπουν στα κατασκευαστικά σχέδια να ξεκινήσουν. Το Δημαρχείο σκέφτηκε ότι καλά ήταν να σκάψουν να δουν τι γίνεται κάτω από την πλατεία, κάτω στην Τάφρο, ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα που είχαμε εμείς στο Δημαρχείο Λευκοσίας. Και τελικά καταφέραμε το 2012 να φτάσουμε σε εργολάβο. Την εταιρεία Μυρτιά Νεφίδου που ξεκίνησε να εργάζεται στο έργο, το οποίο δούλεψε για 2 χρόνια σύνολο, αλλά ουσιαστικά ούτε 6 μήνες δουλειά να γίνει. Και όπως γνωρίζετε όλοι, στο τέλος έγινε ένας διαγωνισμός. Ο εργολάβος αποχώρησε από το έργο με μια αποζημίωση γύρω στο 1.530.000 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε ήδη, εφάνηκε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα διαγωνισμού. Ότι ενώ το 1999 το κράτος υπογράψε έναν κόστος 3.800.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 7 εκατομμύρια σήμερα, στο τέλος της ημέρας το έργο, το 2014, ακόμα χτίζεται και σήμερα αυξάνουν προσφορές για έναν εργολάβο. Εσύ σαν αρχιτέκτονας, για παράδειγμα, βάλεις κάποιον ένα αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, για παράδειγμα να πούμε το μουσείο, δηλαδή σου βάλεις άλλες κριτήρια, ας πούμε ότι για να κάνεις φίλο, να λάβεις μέσα στον διαγωνισμό, πρέπει να έχεις κάνει τουλάχιστον ακόμα ένα project συγκεκριμένου πυρηνικές, ας πούμε. Ναι. Το συγκεκριμένο εργολάβο, πώς τον προσλαμβάνεις, χωρίς να ξέρω συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος εργολάβος έχει κάνει τέτοιου είδους project, που είναι νομίζω γιατί δεν έχει ξαναγίνει τόσο μεγάλο project στην Κύπρο. Όχι, γενικά και πιο μεγάλα, αλλά όχι ήταν της φύσης. Okay. Εντάξει, τώρα καταρχήν να πω ότι οι απόψεις που καταθέτω σήμερα είναι καθαρά προσωπικές και δεν εκπροσωπούν το Σύλλογο Αρχιτεκτονών, ούτε το ΕΤΕΚ, ούτε την Κρητική Επιτροπή μου μέλος. Και είναι καθαρά προσωπικές μου. Χωρίς να σημαίνει ότι τούτοι όλοι που είπα συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί μου. Αλλά για να εκφράσω θέσεις τους πρέπει να περάσει μέσα από συλλογική απόφαση. Ο συγκεκριμένος εργολάβος, τουλάχιστον για τα κυπριακά δεδομένα, ήταν από τους καλύτερους και είναι. Και έδειξε με πολλές έργους, όπως και στο English School που έκαμε καταπληκτική δουλειά και όχι μόνο. Εκτέλεσε πολλά έργα που βγήκαν από διαγωνισμούς. Το θέμα όμως ότι εδώ είχε να κάνει με μια αρχιτέκτονα που ήταν υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω κατά πόσο, εάν το μέγεθος της Κύπρου σηκώνει να έχουμε με έτσι αρχιτέκτονες και έτσι ανάλογους εργολάβους. Τότε δεν φταίει σίγουρα ο εργολάβος, δεν φταίει σίγουρα η κατάσταση στην Κύπρο. Εκείνο που φταίει είναι ίσως ότι είναι κατανοητό το ότι ζήταν ακριβώς η αρχιτέκτονας και ίσως να μένει καταφέρει και ο αγωνοθέτης να καταλάβει κατά πόσον αν ο εργολάβος εκπλήρουσε όλα τα κριτήρια που ήθελε ο αρχιτέκτονας. Δηλαδή κάπου για μένα γίνει και το μισκόντακτ, η ασυνεννοησία να πούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι κοινωνικό το πρόβλημα. Άμα στις 5 υπηρεσίες έχουμε 5 προβλήματα,
Ο ένας, τμήμα αρχαιοτήτων, εμάς ξέραμε κλπ. Κλπ. Κριτική επιτροπή το ίδιο, δημόσιες υπηρεσίες το ίδιο, το εργολάβος το ίδιο. Βλέπουμε και ένα δήμο τώρα που κάνει ό,τι μπορεί και βλέπω ότι πάλι επικαιρώνει την ο Δημότης. Νιώθω ότι η κριτική επιτροπή αποφάσισε, δηλαδή εγώ βλέπω και λίγο να χτίσουμε Ζαχά Χατίτ, βλέπω και λίγο μια τάση μεσοανατολική, αραβική, μπορώ να σου το πω, της μεγαλομανίας να σου το πω, έτσι το νιώθω εγώ. Και νιώθω ότι έχει κάποια πάρα πολλά κοινά με έναν τρόπο σκέψης απαρχαιωμένο των κοτσάκαρων στα χωρκά που λαλούσαν του άντρα τους που αχτίστης. Έλα σου πω, βάλε καμπόσον κουκρί στην αυλή, να φαίνονται, κατάλαβες, ήταν στάτους να έχεις κουκρί στην αυλή, ας πούμε. Για να καθαρεί η αυλή σου, να έρχονται οι φιλιάδες σου, αλείς ρε, η αυλή μου είναι καθαρή, το είναι κουκρί, είναι χώμα, είναι αν και σαρίζω όλη μέρα το χώμα. Για μένα η πλάτη ελευθερίας είναι η αυλή της τετές μου. Έχει το λόγο, τούτον πιστεύω. Η αντιμετώπιση, η μεγαλομανία να φέρουμε να εκπληρώσουμε έτσι έργο, που είναι σαν δεδομένα της Κύπρου, δεν ήμασταν έτοιμοι για όν το έργο. Εγώ τον πιστεύω. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Που καμιά υπηρεσία ούτε καν από τους πολίτες. Λοιπόν, πώς θέλεις να ξεκινήσω. Από θέλεις να ξεκινήσεις. Η πλατεία, όπως μας την έδειξε η Ζάχα τουλάχιστον στα σχέδια, που κάτω, αν είσαι στην Τάφρο, βλέπεις εσύ τον Προμαχώνα. Δηλαδή είναι περιψωμένη και βλέπεις. Και αν το αντιλαμβάνεσαι εμείς σαν αρχιτέκτονες, είναι ένα copy-paste, μια αντιγραφή δηλαδή, του τι βλέπω εγώ στον Προμαχώνα. Δηλαδή, έκαμε μια ανεξυπνή κίνηση, ένα σκίτσο να θέλεις, που έκαμε copy-paste, αντιγραφή, τον Προμαχώνα, offset. Ήταν όντως 10 μέτρα μακριά όμως, οπότε ήταν... Ναι, βέβαια. Στην γραμμή ήταν 10 μέτρα. Υπήρχαμε και ότι με ένα αρχιτέκτονα μαζί μας που όταν... Για να καταλάβεις... Κάτι... Λόγω που λέω 10 μέτρα, για να καταλάβουν οι υπόλοιποι. Βεβαίως, υπήρχε ένα αποστάση. Ήταν μέσα στα κριτήρια. Βέβαια, φίλε μου, αν δεν ήταν, δεν θα προχωρούσε, θα απορρίπτω τον καταρχή. Υπήρχαν project τα οποία είσαι Ιταλόγια, παραδείγμα, που είχαμε τρύπαν κάτω από την Τάφρο, στο ύψος της Τάφρος να φτιάχνεις στη Λίδρας. Και το έργο απορρίφθηκε πριν να προχωρήσει η δεύτερη φάση. Δεν έτρωσαν τις υπογραφές. Και για μένα ήταν το καλύτερο να θέλεις. Δεν προχώρησε όμως. Δηλαδή δεν είχε πάει στα τείχη. Τώρα αν τα τείχη επειδή δούλεψα στο Δήμαρχο και τον έτυχε να έχω ζητούν την ιδιότητα, δεν έχει τίποτα αυθεντικό μέσα στα τείχη. Τίποτε. Αλλά εμείς κρατούμε τα, μείνει εκεί πάνω του. Και είναι και ασυμπλήρωτα τα τείχη. Έγινε και σε 3-4 χρόνια, χαλάσαν τους εκκλησίες όλες πόξω από τη Λευκοσία. Κάμαν τα τείχη και είναι ασυμπλήρωτα. Δεν είναι τελειωμένα τα τείχη. Άσχετον όμως. Εμείς σεβαστήκαμε το τμήμα αρχαιοτήτων, τις αρχαιότητες. Μάλιστα υπήρχε και να μένει κάψει κάτω, άρα εκείνο το θέμα κρατήθηκε. Μέχρι και τη διευθύντρια του τμήματος εφέραμε ο Ζαμπέλλας τότε επί τόπου για να μετρήσουμε με την κορδέλα, παρακαλώ, ότι σίγουρα κρατούμε τα μέτρα γίνα τα οποία νομίζει ότι είναι καλά. Δεν καταλαβαίνει που μόνη της 10, 15, 30 μέτρα. Okay. Άρα το πράγμα ανεκαλύφθηκε. Δηλαδή ούτε και οι αρχαιολόγοι φύγαμε τραγών παραπάνω. Το τμήμα αρχαιοτήτων αφού ήταν μέσα στην επιτροπή. Το λάθος είπα ότι ήταν, έπρεπε να ξέρουν και δεν ξέραν ότι το 33. Εκόψαν τον Προμαχώνα για να γίνει ο δρόμος να ευθυγραμμιστεί. Αν το ξέρανε, είχε να το δώσουμε 3 χρόνια, παράδειγμα. 3 χρόνια μπορεί να σημαίνει και 4-5 εκατομμύρια ευρώ ζημιά. Άρα, ποιος είπε, ούψ. Κανένας. Όπως έλεγε, όπως είπε και εσύ, έφταξες τον κόσμο νουλό. Ναι, μια πληροφορία δηλαδή. Ναι, ας πούμε, μια πληροφορία που ήταν κάπου, κάποιος την έκαμε. Δηλαδή, ένα εσύ, ένα μάστρο. Το 33, το 33 έχει μόνο μπουζία ακόμα που λέει. Έπρεπε να ξέρουν ότι εγώ πήγα το 33. Δεν το ξέρα, εγώ πάρε ή οι αποκρύψει. Δεν θέλω να πω. Εμπιστεύω τα αποκρύψει, για όνομα Θεού. Δεν το ξέρα, ναι. Άρα δεν το πάνε τα λάθο. Που σημαίνει ότι με προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση. Μεγάλη καθυστέρηση είναι το μεγαλύτερο λάθο όμω που εμά, σαν αρχιτέκτονε, πρέπει να προσέξουμε στου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Είναι εσύ αρχιτέκτονα, έρχεται κάποιο κοντά σου και λέει σου να κάνει μια δουλειά. Εν το ρωτά, είναι που θέλει. Τον το πράγμα δεν έγινε όμω πολύ τη Λευκοσία. Δεν φταίει η αρχιτέκτονας που κέρδισε. Ούτε επαρακάλεσε μας, ούτε λάθιασε μας, ούτε ξέρω εγώ για να κερδίσει. Κέρδισε μέσα από σωστές διαδικασίες. Άρα δεν διοντολογικά εμείς δεν πρέπει να ενοχλούμε και το άτομο που κέρδισε. Κέρδισε, δικαιούται να κάνει τη δουλειά. Σωστά. Και μάλιστα δεν πρέπει να πάνε πίσω. Δηλαδή, αν έτσι ξεκινούμε να κάνουμε κάτι, αν αρέσει το μία, αν αρέσει το άλλο, ξαναπάμε πίσω. Δεν να κάνουμε συνέχεια αγωνισμούς που να φτάσει να αρέσει και του παραπάνω. Γι' αυτό λέω ότι το λάθος έπρεπε να στην αρχή, πριν ακόμα ξεκινήσει ο διαγωνισμός, και καλά έκαμε μετά η Ελένη Μαύρου που ήταν δήμαρχος, όταν
υπήρχε ο διαγωνισμός στο GACP, ο άλλος διαγωνισμός, που ζήτησε από τον κόσμο με ερωτήσεις να πει να που θέλει. Τον το πράγμα δεν έγινε στην πλάτη ευθερία. Άρα είναι σαν να πηγαίνω εγώ σε έναν αρχιτέκτονα, και λέω ότι κάνω ένα σπίτι και του λέω να που θέλω. Ήταν το μεγαλύτερο λάθος. Και ο κόσμος, ναι, μετά είχε δίκιο να φωνάζει ότι είναι το πράγμα που θέλαμε και πολύ μου. Είναι φταίει η αρχιτέκτονα που γίνεται ο διαγωνισμό. Που εμείς δώσαμε τις υπογραφές, όχι εμείς ακόμα η Κρητική Επιτροπή. Όχι ακόμα εμείς η Κρητική Επιτροπή. Διότι και εμείς είπαμε έναν brief έτοιμο. Brief είναι το πακέτο με τις πληροφορίες που το έχω και κοντά μου. Το οποίο ετοίμασε η Τεχνική Επιτροπή, η οποία αποτελεί τον πολλές υπηρεσίες του κράτους. Ηλεκτρομηχανικές υπηρεσίες, τμήμα αρχαιοτήτων, πολεοδομία, δημόσια έργα, το Δημαρχείο κτλ. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, εμείς είπαμε έναν cake έτοιμο. Το πήγαμε πάνω και βάλαμε το κερασάκι. Να. Και μετά είμαστε υπόχρεοι, με βάση εκείνων που είχαμε μπροστά μας, να κάτσουμε να βρούμε τον νικητή του διαγωνισμού. Για μένα προσωπικά, σε άλλες χώρες ήταν να επεμβαίνουν και πάνω στα τείχη. Για παράδειγμα, τα τείχη μέσα, πάνω που βρίσκεται τον Τάβιλ από πάνω του Δημαρχείου, θα μπορούσε να αδειάσει και να κάνει και μουσείο μέσα. Όχι να μην τον κλείσουμε, ας πούμε. Μα γιατί ρε κουμπάρα, εγώ έχεις το χώρο. Γιατί να μην το κάνεις. Άλλες χώρες έκαναν τον εμείς. Ανακαλύψαμε τον τροχό, πούμε, και πρέπει να δουλέψουμε. Δηλαδή υπήρχαν υπηρεσίες στερεότυπα. Και μετά υπήρχαν ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μια έρευνα πριν να ξεκινήσει το project, και πριν κάνουμε μετά. Μα μετά πληρώνει τον εργολάβο όμως. Καθυστερά, προχωρά σε χρόνια, προχωρά σε κόστα. Δηλαδή, ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι, και ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι, αλλά ευτυχώς μαθαίνουμε τα λάθη μας. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός πρέπει να βελτιωθεί. Εμείς σαν αρχιτέκτονες δεν πρέπει να τον καταργήσουμε ή να τον μειώσουμε ή κάθε φορά να τον αλλάζουμε. Γιατί εμπρόσθετο το συμφέρον όλη τη κοινωνία να υπάρχουν αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. Γιατί δεν μπορούν να φτιάξουν τα καλά τα project και υπάρχει μια αναβάθμιση στην αρχιτεκτονική. Δεν περιμένει, α πούμε, από ένα project, ας πούμε, που ένα σπίτι που κάνει ο καθένα, που μπορεί να μην υπάρχει αρχιτεκτονική, όπω να κάνει διαφορά, και να προχωρήσουμε εμεί σαν κοινωνία και σαν αρχιτέκτονες. Εγώ το που έρχομαι και λέω τώρα είναι ότι 85% των δαπανών καλύφθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Έγιναν τόσες αλλαγές. Πού στεκόμαστε αυτή τη στιγμή τώρα και πόσο μπορούμε να πιέσουμε τούντες αλλαγές να γλιτώσουμε λεφτά και να αλλοποιηθεί το έργο, ας πούμε. Δηλαδή πώς μπορεί, αλλο πόσο της εκατόν αλλαγών δικαιωμάστε ρε κουμπάρε για να αλλάξουν το έργο. Μπορούμε να πιάνε τις κορώνες και να σκάμε πόντα μεγάλα τάγκια να φυκιανούν νερό, ας πούμε, και να το κάνουμε δάσος, ας πούμε. Πόσο μπορούμε να αλλάξουμε το πράγμα. Κωνσταντίνε, αρχιτεκτονής τώρα, για τις προτάσεις σου. Τέλος πάντων. Αν αλλάξει το project που πρέπει να ζητηθεί στη Ζάχα να κάνει κάποιες αλλαγές, πας τελικά θέλεις, όχι πάνω στη φυσιογνωμία του έργου, ώστε να χαμηλώσει τον budget να γίνει. Εάν όμως οι αλλαγές είναι τόσες πολλές που αλλάσουν τον χαρακτήρα του έργου, τότε πρέπει να πάνε πίσω στην Κρητική Επιτροπή ξανά, για να το ξαναδεί. Να πει γιατί, τότε ο που είστε δεύτερος, τρίτος στο έργο, ή ο πολίτης ο οποίος έδωσε του μια υπόσχεση να κάνει και το συγκεκριμένο έργο, μπορεί να του κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να πει ο πρώτο δεύτερο, φίλε μου, αν είχα τούντε υπογραφέ και τούντε δεδομένα, σε να κερδίσω εγώ. Άρα αύριο γινώσω μια αγωγή και πάνω όλα στον αέρα και ο Δημαρχείο να αντί 30 εκατομμύρια 50. Εγώ θέλω να πιστώσω όμως Κωνσταντίνα, γιατί είπαμε φταίνουν διάφοροι, ότι δεν νομίζω ότι υπήρξαν σκοπιμότητε τουλάχιστον. Ούτε από το Δημαρχείο, ούτε από το Δημαρχείο, ούτε από τι άλλε υπηρεσίε. Απλά ίσω είπε στο γίνο που ήταν σημαντικό ότι όπω η κοινωνία μα καταλαμβάνει τον αντάλλον. Να πω και τη λέξη μπαστάρτικη κοινωνία, μπαστάρτικη αρχιτεκτονική. Εμομιξία. Εμομιξία. Τούν το πράγμα ισχύει σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Το σημαντικό όμως, εκείνο που με κάνει να νιώσω αισιόδοξος, ότι με την κρίση που έχουμε τώρα, αρχίσαμε πλέον και σταρίζουμε κάποια πράγματα. Έγκαλα τον καιρό να προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε, να κάνουμε κανόνες, να κάνουμε διοντολογία, ώστε φτιάχνοντας την κρίση, να είμαστε δυνατοί πλέον να δημιουργήσουμε. Ας εκμεταλλευτούμε τον χρόνο τώρα που ένεχε δουλειές, που ένεχε η ανάπτυξη, να φροντίσουμε να έχουμε έναν καλύτερο αύριο μετά από να βγούμε την κρίση. Εγώ θέλω να πιστώσω όσους δουλέψαν ότι και πολλές φορές που προσωπικών του χρόνων και χωρίς να πληρώνονται, όσοι ήταν κυβερνητικοί εννοώ, και τα λάθη που γίνηκαν καλό πιστεύω να πιστεύω. Ούτε και ο εργολάβος, λέω σου, πριν ξεκινήσει, θεωρείται ένας προσκαλούμενος στην Κύπρο. Τι είμαστε, τι έχουμε. Οποιοσδήποτε εργολάβος, ιδιά στην ευκαιρία να κάνει τις έργο. Και είσαι είτε των καλών έργων ή αν είσαι συνεννόηση με την αρχιτέκτονα, σίγουρα είσαι να φροντίσει να βγάλει χρήματα παραπάνω. Είναι επιχειρηματίας. Και εκεί είναι αρχιτέκτονας, πρέπει να κάνει το έργο της. Δηλαδή, ο καθένας τραβά τα κάστανα κοντά του. Το θέμα είναι να καταφέρουμε το link,
μεταξύ του να είναι σωστό. Και τούτον πρέπει να ξεκινήσει που τον καιρό είμαστε μητσί. Να μάθουμε ότι δεν πρέπει να κανονίζουμε τον κουμπάρο μας, να μάθουμε ότι δεν πρέπει να, να τραβούμε τα κάρβουνα κοντά μας. Αν το πράγμα καταφέρουμε και κάνουμε το, να δεις ότι να συσταθήσουν και όλα τα υπόλοιπα. Άρα θα αφήσουμε πίσω τους εγωισμούς μας, θα αφήσουμε πίσω τις κριτικές μας ή αν θέλουμε οι κριτικές να είναι καλόπιστες, να βοηθήσουμε να γίνει το έργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.